τι γίνεται με το Ελευθέρη Βενιζέλο. Γιώργο, τι γίνεται, πού είσαι τέλος πάντων. Όταν είναι να βγει ο Τσελίκας πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει, εντάξει, θα περιμένουμε. Καλώς τον. Καλημέρα, Γιώργο. Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Για τρίτη μέρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή έξω από το Ελευθέρω Βενιζέλο, έχουμε ατελή καύση. Αυτό που βλέπετε που σιγοκαίει λοιπόν είναι ατελή καύση. Δεν έχει γίνει φλόγα. Δηλαδή γίνε σαφή. Τώρα το balance έχει έρθει. Ακούστε. Είναι τρεις μοίρες. Ενώ το είχα φέρει στα ίσα, ότι ήταν στα ίσα χθες, ναι. Γιατί είχε φύγει το νερό. Παρόλα αυτά, πόσες αυτή τη στιγμή βλέπετε πάλι έχουμε τρεις μοίρες. Εδώ σε θέλω. Τρεις. Τρεις μοίρες. Τρεις μοίρες. Τρεις. Αυτό είναι τρεις μοίρες. Μάλιστα. Θα σου πω αργότερα που το κατάλαβα. Mm-hmm. Θα δείτε με τη βοήθεια του Ηλίου Μπαζιόλου τι καταστροφές έχουμε τώρα. Η μεγαλύτερη καταστροφή λοιπόν είναι αυτή η νταλίκα που βλέπετε μέσα στο βάθος. Αυτή mm-hmm. η καταστροφή ολοσχερός. Η καρότσα. Είναι η μοναδική και που έχει καταστραφεί ολοσχερός, Γιώργο. Εδώ στον χώρο. Αυτή, κοιτάξτε, οι άλλες είναι. Να, όπως εδώ, αυτή εδώ είναι καψαλισμένη. Δηλαδή έχει πάρει ο Μουσαμάς. Ναι. Τα λάστιχα λίγο δεν δηλαδή είναι. Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Το θέμα ποιο είναι, παιδιά. Για ταχύ έχουν καταστραφεί, Γιώργο. Ναι. Το θέμα ξέρουμε ή όχι. Όχι, μαυρισμένα είναι. Να τα, μαυρισμένα είναι, λες και έχουν απληθούν 6 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά και άμα ανοίξει μέσα, έχει ποτίσει και νερό, όπως το λεωφορείο χτες. Λοιπόν, τα επικαθήμενα. Τα οχήματα έχουν βγει ώρα, Γιώργο, από το πλοίο, ή όχι. Όχι ακόμα. Ακόμα σε εξέλιξη, παιδιά, είμαστε. Ακούστε, χτες, όσο δείχνει ο Ηλίας Μπαζιόλου, θα σα λέω εγώ, χτες μας καθυστέρησε το να ανοίξει αυτή ενός τόνου η πόρτα. Μάλιστα. Μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Οπότε, αφού μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, άρχισαν να απεγκλωβίζουν μερικές νταλίκες που είχαν γύρει στο αριστερό μέρος, γιατί εκείνη το μείζον πρόβλημα στο αριστερό μέρος. Ηλία, γύρω-γύρω πάμε να ξαναπώ όσο βλέπουν τα πλάνα. Mm-hmm. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι τα λερωμένα αυτοκίνητα, μέχρι να βγουν και τα άλλα. Δεν έχουν καεί πολλά ολοσχερό στα αυτοκίνητα όσο νταλίκες. Γιατί η αριστερή πλευρά έχει το πρόβλημα το οξύ. Τα γιο ταχύ τους υπάρχουν, Γιώργο, ή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η διαδικασία. Δεν ξεκινά και τα δίκυκλα. Δεν έχει ξεκινήσει, Μαρία μου, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των οχημάτων αυτές από το πλοίο. Αυτές μας δείχνει τώρα η Ηλίας, ήταν και αυτές μέσα και βγήκαν, έτσι, ή όχι. Βεβαίως, και τα δίκυκλα. Μάλιστα, ναι, και τα δίκυκλα, βέβαια, mm-hmm. και τα δίκυκλα. Και άλλα, και άλλα συνέχεια. Και αυτά που είναι παρκαρισμένα εδώ, mm-hmm. και το επικαθήμενο εδώ, και έρχονται και άλλα. Τι γίνεται, αφού λοιπόν κάπως έχει ξεθολώσει, αν ναι. και σήμερα βλέπω πάλι η θολούρα υπάρχει εδώ. Φωτιά τελικά, έχουμε αυτή γίνεται, την ώρα μέσα, γιατί βλέπουμε πάλι καπνό, Γιώργο. Ο καπνός είναι από την ατελή καύση, σας λέω. Σιγοκέι, δεν έχουμε γυμνή φλόγα. Δεν υπάρχει γυμνή φλόγα. Mm-hmm. Απλά τι γίνεται. Όταν έχει μια. Να, βλέπει το επικαθήμενο τώρα. Ναι. Έχει μέσα εμπόρευμα. Αυτό σιγοκέι. Mm-hmm. Αυτό σιγοκέι. Πώς είναι όταν βάζεις μια φωτιά και μετά, ενώ την έχεις σβήσει, αρχίζεις και βγάζεις καπνούς. Γιατί από κάτω πρέπει να την αμοχλεύσουν, να δουν τι υπάρχει. Γι' αυτό τα περιουσιακά έχουν παρκάρει τώρα. Βλέπετε. Τρεις μέρες έχουμε τώρα. Παιδιά, δεν είναι εύκολο. Ρε Δημήτρη μου, δεν είναι εύκολο. Αυτές οι πυρκαγιές, αυτές οι φωτιές εδώ. Ναι. Ακούστε ένα πράγμα. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί. Γιατί αφενός ανεβάζει θερμοκρασίες 500 mm-hmm. βαθμούς Κελσίου και μέσα, μέσα. Αυτό είναι πειρακτωμένη λαμαρίνα. Όλο αυτό μέσα είναι 50 μέτρα βάθους. Κοιτάξτε άνοιγμα 30 μέτρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Άντε mm-hmm. να μπεις τώρα με στολή αστροναύτη, mm-hmm. να μπεις μέσα, να δεις, να βγάλεις. Μεταξύ δυσκολία σήμερα που θα τελειώσει, πρέπει Γιώργο. Να κάνεις χειρουργικές επεμβάσεις. Με ποια έννοια. Τι θα δούμε, δεν λέμε κουβέντα μεγάλη. Δεν μου λες τα οχήματα ακόμα. Γιώργο με γερανούς, τα έβγαζαν έξω. Γι' αυτό που έχει τη δυσκολία. Πάει λοιπόν μέσα ο γερανός βαρέων οχημάτων, αλλά πάει και ένα κλάρκ. Για τα λάστιχα είναι καμένα. Σηκώνει το κλάρκ από κάτω, βέβαια. Προσπαθεί να κάνει έρξη το άλλο. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει, το μπάλανς σωστό. Πρέπει να βγάζεις δύο από αριστερά, ένα από δεξιά, δύο από αριστερά, ένα από δεξιά για να υπάρχει ισορροπία. Λοιπόν, Γιώργο, όλα αυτά, λοιπόν. Εδώ λοιπόν έρχεται η δυναμική συνέργεια. Σε αυτό το σημείο που γιατί λες. Και balance να έχεις χωρίς δυναμική συνέργεια, ακριβώς. Γιώργο μου, δεν γίνεται τίποτα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, Γιώργο, σε αφήνουμε, θα ξανάρθουμε εκεί γιατί το θέμα είναι, δεν έχει τελειώσει και θα αργήσει ακόμα. Στο λιμεναρχείο, στην ναι. πυροσβεστική. Όλα αυτά έγιναν επί κουβέλη, βέβαια, αυτό πρέπει να, το πούμε. Τα καλά νέα, έτσι. Την πρώτη κιόλας ημέρα. Βεβαίως. Γιώργο, τα λέμε σε